Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, με ενστάσεις η Σταυροδοσία αναρτήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα και ήδη γίνονται επανακαταμετρήσεις. Στέλνουν επιστολή μέλη της παράταξης Παπαδημάτου για την οθεία που καταγγέλλεται πως έγινε από συγκεκριμένο συνυποψήφιό τους. Αλλάζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό η ανθρωπογεωγραφία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας μετά την ανακήρυξη των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη Σταυροδοσία που ανακοινώθηκε από το Πρωτοδικείο Πατρών. Σε αυτή την αλλαγή συντέλεσε το γεγονός ότι είδαμε αρκετούς νέους συνδυασμούς, ενώ σημειώθηκαν και καραμπόλες σε υφιστάμενες παρατάξεις. Τραγωδία. Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο με μηχανή στην Οβριά. Πρόκειται για το Διονύση Βούτο, η μηχανή του οποίου συγκρούστηκε με γιοταχή. Ο Νίκος Παπάς στην Πάτρα μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε πως το κυβερνών κόμμα είναι η καρδιά της ανάπτυξης. Ικανοποίησε στη Νέα Δημοκρατία από τη νίκη του Νεκτάριου Φαρμάκη. Κέρδισε το στοίχημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επιλογή του. Συνεχίζει το έργο του Απόστολου Κατσιφάρας, όμως θα ενημερώνει και τον νέο Περιφερειάρχη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου. Παράταση μέχρι τέλη Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις λόγω των εκλογών. Για το Σεπτέμβρη πάει η προθεσμία για τις 120 δόσεις. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.